Θα κρατήσω αυτά που είπαμε και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Θα βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Γιάννη τον Λαπίθιο. Γιάννη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στο φίλο της Αγκαρίδη. Δεν κατέστη δυνατόν να είσαι μαζί μας. Ο Μιχάλης όμως ήρθε. Θα κάνουμε τη συζήτησή μας με αυτόν τον τρόπο. Αρχικά θέλω να μου πεις πώς προχωράτε μετά το δημοψήφισμα και τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος, το οποίο μίλησε, ήταν ξεκάθαρο. Το 80% των μαθητών που ψήφισαν δεν θέλουν τις εξετάσεις τετραμήνων. Πώς προχωράτε, δηλαδή σας δίνει αυτή τη δύναμη το δημοψήφισμα και τα αποτελέσματά του. Εσείς τι θα κάνετε από εδώ και μπρος? Ακριβώς, ως γραμματεία θέλουμε να χαιρετήσουμε και να ευχαριστήσουμε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στο δημοψήφισμα και ψήφισαν με οριμότητα και ξεχάσαν το δικαίωμα τους στο να ψηφίζουν με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο και ομαλότητα που όλη αυτή η διαδικασία εξάγει με ομαλότητα. Εφόσον βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα, ένα καθολικό και συνεκτικό αποτέλεσμα, ενώ ως γραμματεία θα ειδοποιήσουμε και το ερώτημα το οποίο είχαμε τέθει, είχαμε κληθεί και ρωτήσαμε και τους ίδιους τους μαθητές μας, ενώ ότι εντός των ημερών θα εξαγγείλουμε την ολοήμερη αποχή. Ναι, να σε ρωτήσω κάτι όμως. Τι πιστεύεις ότι θα πετύχει η ολοήμερη αποχή από τα μαθήματα, η πρώτη ερώτηση, και η δεύτερη, ενδεχομένως να μπουν κάποιες απουσίες αδικαιολόγητες. Αυτό πώς θα τα αντιμετωπίσετε? Θα το πάρω λίγο ανάποδα, αν μου επιτρέπετε. Ο λόγος που ρωτήσαμε τους μαθητές μας από τη βάση ήταν αυτός, επειδή όντως θα υπάρξουν κυρώσεις και στην προκειμένη περίπτωση είναι οι απουσίες. Γι' αυτό έχουμε ρωτήσει τους μαθητές μας από τη βάση αν είναι έτοιμοι και συμφωνούν στο να πάμε σε ολοήμερη αποχή. Τώρα το τι θα καταφέρει η ολοήμερη αποχή, ήμασταν και ξεκάθαροι και σε αυτό πάνω στην εγκύκλιο που είχαμε στείλει, αλλά και πάνω και στο ίδιο δημοψήφισμα, όπου λέγαμε ότι είναι ένα μέτρο πίεσης, είναι η κλιμάκωση των μέτρων μας και μέτρο πίεσης και άσκηση προς το Υπουργείο Παιδείας, που συνεχίζει ακόμα να μην εισακούει τις απόψεις των μαθητών. Εντάξει, το Υπουργείο Παιδείας έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα και λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καταργηθούν οι εξετάσεις τετραμήνων. Εσείς λέτε ότι θέλουν να καταργηθούν. Πρέπει να υπάρξει κάποιος διάλογος για να μπορείτε να τα... Ναι. Αυτό λέμε κι εμείς. Και όπως βλέπετε, και η Παιδοβουλία έχει κάποιες καλές θέσεις, έχει κάποια δικιά της προσέγγιση. Το ίδιο και οι γονείς, το ίδιο και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και εμείς. Οπότε πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι του διαλόγου και να βρούμε συγκλήσεις. Είναι εννοείται, σε αυτό συμφωνούμε όλοι, πιστεύω. Αλλά δεν μπορούμε την ώρα που εμείς θα είμαστε σε οποιαδήποτε αίθουσα και να προσπαθούμε να βρούμε συγκλήσεις, βελτιώσεις, τροποποιήσεις, οι συμμαθητές μας να βιώνουν αυτό το έκτρωμα της παιδείας, γιατί περί εκτρώματος πρόκειται όσον αφορά τις εξετάσεις τετραμήνου. Γι' αυτό ζητούμε την πλήρη καταργήση. Γιατί εννοείται ότι πρέπει να υπάρξει μια σωστή υποδομή και μια σωστή προσέγγιση από όλους μας, από όλους τους εκπαιδευτικούς εταίρους, για ένα σωστό τρόπο αξιολόγηση του μαθητή, όπως ηθόν και μόνο θα έχει ο μαθητής. Εντάξει, πριν σε ρωτήσει κάτι ο Μιχάλης που θέλει να σε ρωτήσει και είναι εδώ στο στούντιο, μιλάς, Γιάννη, για συγκλήσεις τροποποίησης και μετά μας λες για πλήρη κατάργηση. Ποιο από τα δύο θέλετε τελικά? Για να κάνουμε την οποιαδήποτε τροποποίηση, εφόσον η περιβόητη νομοθεσία είναι ξεκάθαρη, θα πρέπει να υπάρξει καταργήση. Γιατί για οποιαδήποτε άλλη διαφορά ή οποιαδήποτε άλλη βελτίωση, εφόσον η νομοθεσία λέει κεντρικές εξετάσεις τον Δεκέμβρη, θα πρέπει να τροποποιηθεί η νομοθεσία. Είναι αυτό που ζητάει ψέμα εδώ και 3 χρόνια και εμείς αυτό λέμε. Να καταργηθούν οι εξετάσεις ανά τετράμινο. Τα τετράμινα δεν είπα ότι δεν μπορούν να συνεισφέρουν. Εννοείται ότι είμαστε υπέρ των τετραμήνων, αλλά όχι υπέρ των εξετάσεων ανά τετράμινο. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γράψουμε μαζί, εννοείται να υπάρξει ένας ουσιαστικός και επικοινωνικός διάλογος και όχι ένας διάλογος φιάσκο για μάτια του κόσμου. Να υπάρχει δηλαδή η διάθεση να ακουστούν οι φωνές και οι απόψεις όλων και όχι να γίνει κάτι το οποίο έχει γίνει πέρσι όταν ήταν ακόμα νομοσχέδιο και κατεβάζαμε προτάσεις στα τραπέζια του διαλόγου, αλλά από ό,τι φάνηκε δεν εισακουστήκαμε ως ψέμα. Μάλιστα. Θα μου πεις